Καλησπέριζω τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελικό, να είστε καλά. Πολιτικά σας ρωτώ, εν πάση περιπτώσει, και εσάς. Ξέρω ότι δεν είστε λοιμοξιολόγος. Βλέποντας και ακούγοντας όλους τους επιστήμονες να προβλέπουν ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας ως προς την πανδημία, τα κρούσματα, τη διασπορά, τις νοσηλίες, όλα. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό να αποφευχθεί η στρατηγική του lockdown μες στο χειμώνα? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση συνεχίζει εν μέσω εκτόξευσης των νεκρών, των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, το γνωστό τροπάρι της ατομικής ευθύνης. Δεν παίρνει μέτρα και προχωράει στις γνωστές διαιρετικές πρακτικές με τον βολικό της αντίπαλο, τους ανεμβολίαστους. Εμείς πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια εγκληματική πολιτική που έχει κριτήριό της τη λογική κόστους ωφέλους, που αφήνει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας για να θησαυρίζουν οι όμιλοι της υγείας πουλώντας εν μέσω πανδημίας μεθ, τεστ, εξετάσεις, ναι, υπηρεσίες υγείας, και βεβαίως ο λαός μας προσπαθεί να τα απεξέλθει βιώνοντας το τεράστιο κύμα της πράσινης ενεργειακής ακρίβειας. Αυτά περί του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι, αυτά που πληρώνει ο λαός, το λογαριασμό που ανέφερε πριν ο κ. Παπαδημούλης, αυτό το λογαριασμό το βαρύ θα πληρώσει ο λαός, και οι όμιλοι, οι ενεργειακοί και οι υπόλοιποι θα κερδοφορούν. Κύριε Παπαδάκη, μισό λεπτό. Χαρακτηρίσατε τους ανεμβολίαστους βολικό αντίπαλο της κυβέρνησης. Ανεξαρτήτως αν η κυβέρνηση επενδύει όντως στον κοινωνικό αυτοματισμό, αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Δεν αμφισβητείτε όμως ότι όλο αυτό που περνάμε τώρα, την ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα κλπ. Κατά κύριο λόγο οφείλεται στους ανεμβολίαστους, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι αναγκαίος ο εμβολιασμός και το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση έχει κάνει όλα όσα πρέπει για να ενημερώσει το λαό. Την κατάλληλη δηλαδή και υπεύθυνη ενημέρωση για να λυθούν μια σειρά απορίες που υπάρχουν, γιατί υπάρχει τέτοιος κόσμος ο οποίος είναι διστακτικός, ο οποίος έχει φόβους. Και βάζουμε, και εμείς πιστεύουμε το κύριο είναι σήμερα και το βασικό ερώτημα αυτή την ώρα είναι να μην μετατραπούν τα νοσοκομεία πάλι σε μιας νόσου, ναι, να μην ανασταλούν τα τακτικά χειρουργεία. Ήδη έχουν αρχίσει να αναστέλλονται. Μα γι' αυτό το βάζουμε. Και εδώ και τώρα το κρίσιμο είναι να επιταχθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές. Και επίταξη, επιτρέψτε μου, το λέμε μόνο εμείς, χωρίς αποζημίωση. Όχι δηλαδή τάισμα των ομίλων με εκμίσθωση. Και μάλιστα σε διπλάσιες τιμές. Και βεβαίως η κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ, αν μιλήσουν ποτέ για επίταξη, τσακώνονται για τις τιμές. Άμεσα λοιπόν μέτρα και επίσης και στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, που η κυβέρνηση εγκληματεί, έχει χίλιες συγχωνεύσεις σχολείων σε 27 διατμήματα. Ναι. Και ανάλογη άθλια κατάσταση είναι και στα πανεπιστήμια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας. Η ανάγκη λοιπόν για μέτρα προστασίας αφορά βεβαίως και τις εκκλησίες. Κάθε χώρο που εμείς λέμε που μένει απροστάτηθος με κυβερνητική ευθύνη, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα είναι τι σύστημα υγείας έχεις. Ναι. Άρα μαζικές προσλήψεις προσωπικού, δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ ανεξαιρέτως σε όλους, γιατί εδώ κερδοφορούν οι όμιλοι με αυτή την ιστορία. Και νομίζουμε ότι από όλη αυτή την ιστορία σήμερα ο λαός μας μπορεί να βγάλει και συμπεράσματα. Και υπάρχουν εστίες αγώνα αυτές τις ώρες που μιλάμε, ναι, που μας κάνουν ιδιαίτερα αισιόδοξους. Και μιλάμε για τον μεγαλειώδη επταήμερο αγώνα των εργαζομένων της Κόσκο στις προβλήτες του λιμανίου του Πειραιά, που πέτυχαν οι εργαζόμενοι να μην συγκαλυφθεί, ναι, το εργοδοτικό έγκλημα, ο τραγικός θάνατος του συναδέλφου τους. Το Δημήτρη Δαγκλή, ναι. Ακριβώς, από μια ασυντήρητη γερανογέφυρα. Αυτός ο αγώνας πέτυχε και σύσταση Επιτροπής Υγιεινής Ασφάλειας και κατάργηση της κοντραβάρδιας, δηλαδή να σε καλούν να πιάσεις δύο φορές δουλειά μέσα στο ίδιο 24ωρο, όπως και τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας λιμενεργατών από 4 σε 5. Ήταν η δεύτερη συνδικαλιστική νίκη μετά τους εργαζομένους της E-Food, έτσι? Η E-Food, βεβαίως, βεβαίως. Και απέναντι επίσης σε ένα πολύ ισχυρό όμιλο, σε μια γερμανική πολυεθνική. Άρα λοιπόν, νομίζουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν σταματάει, γιατί πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, αλλά και να υπάρξει μετατροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρους απασχόληση και υπογραφή συλλογική σύμβαση. Αυτό διαβεβαίωνε ότι θα συνεχίσουν οι εργαζόμενοι. Όμως ένα συμπέρασμα βγαίνει, ότι οι εργαζόμενοι έχοντας πολεμήστρα το σωματείο τους, την οργανωμένη πάλη
και την αλληλεγγύη που ξεδιπλώθηκε σε Ελλάδα και διεθνώς, mm-hmm. αψήφισαν δικαστήρια, τρομοκρατία, καθημερινούς εκβιασμούς από κυβέρνηση και εργοδοσία. Παρά την αποσιώπηση από τα ΜΜΕ και την ίδια ώρα τα βάλαν κυριολεκτικά στην πράξη απέναντι σε ένα νομικό πλωστάσιο όλων των απεργοκτόνων νόμων που ψήφισε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Χατζηδάκη και όλο αυτό το αντεργατικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που πρέπει να ξυλωθεί. Mm-hmm. Και το λέμε ότι αυτό. Οι εποχικοί πυροσβέστες πάλι δεν νίκησαν. Σήμερα εδάρισαν. Ναι, ναι. Εδώ είναι η ιστορία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέμε, που λέγαμε και το καλοκαίρι, ότι γιατί βγαίνει το συμπέρασμα, ξέρετε, από την υπόθεση Costco, ναι. από την υπόθεση eFood, που συγκρούστηκαν με γίγαντες και πέτυχαν αυτές τις νίκες στα δικαιώματά τους, ναι. βγαίνει συμπέρασμα ότι απέναντι στους γίγαντες ο πραγματικός γίγαντας είναι ο λαός. Μάλιστα. Που πραγματικά μπορεί να δώσει λύση ο ίδιος αν πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να μην περιμένει από την εναλλαγή αντιλαϊκών κυβερνητικών σωτήρων. Μάλιστα. Άρα από αυτή τη στιγμή σήμερα και οι πυροσβέστες που αντιμετώπισαν άγριο ξύλο, χημικά και αύρες που επιφύλαξε η κυβέρνηση στους πυροσβέστες έξω από το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας της κατά τα άλλα ατομικής ευθύνης, νομίζουμε ότι βγαίνει ένα συμπέρασμα όλοι αυτοί οι ήρωες που λέγανε το καλοκαίρι για τους πυροσβέστες έμειναν χωρίς δουλειά το φθινόπωρο και το χειμώνα. Μάλιστα. Την εποχή που θα έπρεπε μαζί και με πολύ περισσότερους λέμε πυροσβέστες να έχουν προσληφθεί και να ανοίγουν αυτή την ώρα πολύτιμες αντιπυρικές ζώνες. Και θα τους ξαναθυμηθούμε το Μάη πάλι. Στην αντιπυρική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα η άμεση απάντηση μπορεί να δοθεί, ναι. και μπορεί να δοθεί στο Σύνταγμα αύριο που γίνεται ένα μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο όλων των πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές που έχουν συγκροτήσει ένα συντονιστικό. Μάλιστα. Και είναι πληγέντες από την Εύβοια, από την Αττική, από τη Δυτική Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Θεσσαλία και την Κρήτη, που χρόνια βιώνουν αυτή την κοροϊδία και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να διεκδικήσουν πλήρες αποζημιώσεις. Μάλιστα. Και να διεκδικήσουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για να συνεχίσουν να ζουν στον τόπο που βρίσκονται. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.